Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Λάκη μου, ξεκινάς εσύ. Λοιπόν, μπορείς να ανοίξεις λίγο τα χέρια, θέλω να δω την τσάντα κανονικά, να δω τη φίρμα. Ναι, να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, έχεις πάει σε διαγωνισμό του γαλλικού γράμματος σε. Γιατί έχεις επάνω σου τρία σε. Α, αυτά okay. Τα πάμε καλά. Okay. Το αύριο θα κάνουμε τον ντε. Λοιπόν. Έτυχε αυτό, δεν το σκέφτηκα. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, εννοώ το joke που λέμε. Τώρα, εάν δεν έχεις, αφού φοράς γυαλιά, εγώ θα έβαζα τα γυαλιά ο Μίχλης που κάνουν statement, είναι αυτά τα κίτρινα γυαλιά, το κίτρινο τζάμι δηλαδή, ναι, το ξέρω. Με το χρυσό σκελετό. Και μετά αυτό το σκαρπινάκι, σκοτάκι, γλυκουλάκι, όλο αυτό δεν χρειάζεται για εκεί. Όταν θα κατέβεις στην πόλη και πας για shopping, μπορεί να το βάλεις, γιατί έχω καθαρίσει τον δρόμο. Γιατί πες ότι κάποιος φίλος σου λέει, έλα έξω να πιούμε ένα ωραίο ζεστό κρασί. Θα γλιστρήσεις, αγάπη μου, και θα έχουμε και τρεχάματα. Και ξέρεις, δεν θα έβγαινα δεν είναι έξω, εύκολο να σε πάνε κάπου στις πρώτες βοήθειες. Εκτός κι αν κάνεις ότι γλιστράς απότομα, να σε πάρει κανείς σε καμιά αγκαλιά, σε πάει στο δωμάτιο, αλλάζεις ρούχα. Ναι, μην πεις άλλα όμως. Εγώ μιλάω μόνο για το στυλ, κυρία Καραβάτου. Δεν με ενδιαφέρει αν πάει στο δωμάτιο με κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, χίλια ευχαριστώ. Εγώ την προστατεύω για να μην πέσει κάτω. Ναι, ναι. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Πάμε τώρα στην Εύελιν. Εσύ κάνεις σκι, Εύελιν? Δεν κάνω σκι. Ωραίο look, αν το δούμε έτσι πολύ γρήγορα. Ναι. Αν όμως αρχίσουμε και το βλέπουμε από πολύ κοντά, θα δούμε ότι έχεις κάνει ένα χρειαστό name dropping. Δεν χρειάζεται. Το οποίο το έκανα αλήθεια χωρίς να το καταλάβω. Πραγματικά. Ωραίο φόρεμα. Θυμάσαι χτες ένα παλτό που φορούσες? Ναι, θα μπορούσες να το έχεις βάλει σήμερα. Θα μπορούσα να το είχα βάλει. Ναι. Και εγώ το σκέφτηκα ακριβώς το ίδιο. Ναι. Επίσης, όταν φοράμε μία ζώνη, καλό θα ήταν, θα μας πει και ο κύριος Λάκης, καλό θα ήταν να μην φοράμε την τσάντα στα βρωτά, γιατί δημιουργούμε πάρα πολλά τα οποία... Εδώ μπουκώνουν, ναι. Μπουκώνει, ναι, έχεις ναι, ναι. Βάλει και το ναι. Αλυσιδάκι στο λαιμό. Όλο αυτό έχεις και το ξόπλωτο. Αν σε κάποια φάση θέλεις να αφαιρέσεις την εσάρπα σου, θα έχεις την πλάτη σου... Ένα χ. Ένα, ναι. 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 Θα έχεις ένα σημάδι. Δεν είναι ωραίο. Think smart. Θέλω πράγμα. Λίγο, νομίζω ότι θέλω ωραία, λίγο χρόνο να... Ωραία, μια γυναίκα σε μια άλλη. Τι χαστούκια έφαγες. Πόνεσα πολύ. Όχι. Όλα. Ω, τέλεια, ευχαριστώ. Αρχίζεις και βελτιώνω πάρα πολύ το δύο μου. Είναι δύο μπουκλέ αυτό. Θα φτάσει σε μένα σε λίγο η ουρά αυτό το δύο. Δεν είναι αστείο. Έχεις μιλήσει στην καρδιά του Στέλιου Κουδουνάρη. Ωχ. Που δεν κάνει σκι και το σχαίνεται, εννοώ. Α, ωραία. Α, γιατί ναι, τρόμαξα. Ναι. Με αυτή την έννοια, ίσως αυτό σε σώσει από το γεγονός ότι δεν φοράς ένα πανωφόρι σήμερα. Μία σωτηρία. Κοίταξε, όχι αλήθεια, κι εγώ στη θέση σου ακριβώς το ίδιο θα έκανα με την έννοια του θα καθόμουν κι εγώ μέσα να διαβάσω το βιβλίο μου και να άφηνα τους άλλους να τρέχουν στις πίστες μέχρι να τελειώσουν να πάμε να φάμε. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να σου πω. Σιμονάκου, να δεις, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα διαγωνισμό. Ναι. Θέλουμε να δούμε ολοκληρωμένες προτάσεις. Δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε και κρεμάει και το φόρεμα μπροστά, σαν να έχει ξεχυλώσει. Κρεμάει γιατί καθόμουν και είναι από τα πλέον τα γόνατα, έχει κρεμάσει. Ήταν ίσιο πριν. Κάθομαι έτσι, σε κρεμάστε. Τι να σου πω, αυτό δεν μπορώ να σου το λύσω. Σαν την Dua Lipa, με εκείνο το φόρεμα που πήγαινε έτσι. Και... Όχι, θα καθόμαστε έτσι, κρεμάστε. Θα βάλουμε ένα ξύλο μέσα πίσω και θα καθόμαστε έτσι. Και μετά είναι Dua Lipa. Λίπη σίγουρα. Dua Lipa. Η Dua θα λείπει σίγουρα ακριβώς. Από αυτό το look λείπει σίγουρα. Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Και λείπουν και 20 πόντους σε μένα από την Dua. Και άλλοι 4 για να πάρεις πλάι. Και στο πλάι άλλοι 4 λείπουν, έτσι έχω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. 6,9 είναι η τελική βαθμολογία. Πόσο χειρότερα. Έχει και 5. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να σου το πω. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου, Σιμώνη.